βλέπω πολλά site να αναφέρουν ότι κατασχέθηκε πλοίο που είναι Ισραηλινό στην Ερυθρά θάλασσα και ότι αυτή έκλεισε. Δεν συμβαίνει αυτό ακριβώς. Το βλέπετε και από τα tweet. Βέβαια το Ισραήλ κατηγορεί την Ιρανική τρομοκρατία ως υπεύθυνη για την αρπαγή πλοίου από τους Χούθη. Τονίζουν όμως ότι το πλοίο δεν ήταν Ισραηλινό ούτε ανήκει σε Ισραηλινούς. Πρόκειται για άλλη μια πράξη Ιρανικής τρομοκρατίας που εκφράζει ένα άλμα προ τα μπρο στην επιθετικότητα του Ιράν εναντίον των πολιτών του ελεύθερου κόσμου και δημιουργεί διεθνείς επιπτώσει όσον αφορά την ασφάλεια των παγκόσμιων ναυτιλιακών λωρίδων. Αυτά από το γραφείο Πρωθυπουργού Ισραήλ. Διαβάζω στο Times of Israel.com. Εν κατακλείδη τονίζει, δημιουργεί διεθνείς επιπτώσεις όσον αφορά την ασφάλεια των παγκόσμιων ναυτιλιακών δρομολογίων. Τονίζει ότι το πλοίο έπλεε από την Τουρκία στην Ινδία με διεθνές πολιτικό πλήρωμα χωρίς να επιβαίνουν οι Ισραηλινοί. Στο κατασχεθέν πλοίο επέβαιναν 22 μέλη του πληρώματο. Και το Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι γνώριζε το περιστατικό. Το ίδιο αναφέρει και η Jerusalem Post.com. Η δεύτερη αναφέρει ότι βρίσκονται 25 μέλη πληρώματο διαφορετικών εθνικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων Ουκρανών, Βουλγάρων, Φιλιππινέζων και Μεξικανών. Επισημαίνει ότι το πλοίο έφυγε από λιμάνι Τουρκία με κατεύθυνση την Ινδία και έπλεε υπό τη σημαία των Μπαχάμες. Στο tweet βλέπετε διακρίνεται και το όνομα του φορτηγού πλοίου Galaxy Ledger. Το επιβεβαιώνουν και αραβικά μέσα ενημέρωσης. Μέσω του Reuters επίσης το επιβεβαίωσαν και οι Ισραηλινοί στρατιώτες ότι δεν υπάρχει Ισραηλινός στο πλήρωμα. Πώς αυτό τώρα έγινε ενώ ο εκπρόσωπος Χούθη για Χία Σαριά είχε τονίσει ότι θα κατάσχονται. Πλοία πανίκουν σε Ισραηλινές εταιρείες και φέρουν Ισραηλινή σημαία. Και άλλες λεπτομέρειες. Το πλοίο είναι ναυλωμένο σε Βρετανική εταιρεία η οποία ανήκει εν μέρη στον Ισραηλινό-Μηγιστάν Αβραμουνγκάρ, ο οποίο ανήκει στον ΡΑΜ. Το σκάφο εκμισθώθηκε σε μια Ιεπωνική εταιρεία τη στιγμή τη αεροπειρατεία. Οι εικόνε από την απόθυση πυράβλου των Χούθη κατά πλοίου ΗΠΑ. Για ειδήσει, έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση, εγγράψουν. Κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.